Θα πούμε μια καλημέρα στην κυρία Άννα Πάγκαλου, η έκθεση της οποίας μαζί με τη Χριστίνα Νάκου η έκθεση The River Voicing Water παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, διερευνά την έννοια της σύγκρουσης μεταξύ της τέχνης του ψηφιδωτού και μέσω της μεταμορφωτικής δύναμης του νερού. Θα δροσιστούμε λοιπόν ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που έχουμε και καύσωνα στη Θεσσαλονίκη. Κυρία Πάγκαλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Παγκάλου. Παγκάλου. Ευχαριστώ πολύ, πολύ για την πρόσκληση. Ναι, θα δροσιστούμε. Θα δροσιστούμε από την ανάμνηση της δροσιάς, μιας και η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη που έρεαν τα νερά μέσα της, που είχε μέσα τόσες κρίνες και η παρουσία του δροσερού νερού ήταν κομμάτι της πόλης, ενώ αυτή τη στιγμή είναι αθέατο όλο αυτό το δίκτυο. Οπότε θα δροσιστούμε από την ανάμνησή του. Άρχισε βέβαια να είναι λίγο πιο φανερό, γιατί τα συντριβάνια τουλάχιστον άρχισαν να λειτουργούν και πάλι, κυρία Παγκάλου, ναι. Και τα συναντούμε στη Θεσσαλονίκη. Πείτε μας λίγο για αυτή την έκθεση. Αρχίζει αύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Πρόκειται για μια παραγωγή, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 2024 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Και δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος, ενώ τα ψηφιδωτά είναι πάρα πολύ ωραία και πάντα εντυπωσιακά, είναι συνηθισμένος να βλέπει τέτοια έργα. Όχι, δεν είναι συνηθισμένος, γιατί αν είναι να βλέπει ψηφιδωτά, έχει συνηθίσει να βλέπει τα παλαιά ψηφιδωτά ή τα βυζαντινά. Εδώ συζητάμε για το πώς η Χριστίνα Ινάκου έχει εμπνευστεί από αυτή τη ροή της ιστορίας των ψηφιδωτών και έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο ψηφιδωτό. Οπότε τι θα δούμε από αύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο? Ένα στοιχείο που είναι το νερό, που πάντοτε υπήρχε ως λατρευτικό στοιχείο και αντικατοπτριζόταν τη δημιουργία ψηφιδωτών. Πώς δημιουργείται αυτή την εποχή ένα ψηφιδωτό πάνω σε αυτή τη λατρεία του νερού, σε αυτή τη ιδέα του νερού και στη δυναμική ροή του? Οπότε αυτό είναι η έκθεση της Χριστίνας της Νάκου, που εγκαινιάζεται αύριο και είναι μέσα στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων. Οπότε θα δούμε έργα ψηφιδωτά, κυρία Παγκάλου, σωστά? Είναι μια πιο περίπλοκη κατάσταση που θα τους καλούσαμε να έρθουν να το δουν και να το βιώσουν, μια και είναι μία εγκατάσταση εικαστική και ηχητική που περιλαμβάνει μέσα της και ένα ψηφιδωτό μεγάλων διαστάσεων που δείχνει, εμπνέεται από τη δυναμική ροή του Τίβερη, της Ρώμης, και τα υδραγωγεία που υπάρχουν, τις βρύσες που υπάρχουν μέσα στην πόλη της Ρώμης, γιατί στην Ρώμη είναι η μόνη πόλη πλέον που είναι τόσο άμεσα προσβάσιμο το πόσιμο νερό. Υπάρχουν 2.000 κρίνες που οι άνθρωποι μπορούν να πιούνε νερό σε κάθε δρόμο. Οπότε η προσβασιμότητα απέναντι στο πόσιμο νερό είναι για όλους. Και γι' αυτό εμπνέεται από τη συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτό το έχουμε χάσει στις πόλεις, ναι, πλέον. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει βέβαια τη θάλασσά της πρώτα απ' όλα, οπότε είναι έντονο το υγρό στοιχείο στην πόλη μας. Αυτή η οικαστική... Άλλο είναι. Ναι, συμφωνώ. Και άλλο το πόσιμο, γιατί χωρίς πόσιμο νερό, ναι, πολιτισμός, η πόλη δεν θα υπήρχε. Αυτό είναι το μόνο εδώ, σίγουρο. Δηλαδή, σε κάθε πόλη δομείται γύρω από το πόσιμο νερό. Αν δεν υπάρχει, δεν γίνεται να υπάρξει πόλη. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, αυτή η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση πλαισιώνεται από μια performance δική σας. Ναι, δεν πλαισιώνεται, συνομιλεί. Το πλαίσιο «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός» ζητά την σύμπραξη δύο τεχνών. Πέραν δηλαδή το έργο της Χριστίνας που έχει και τον ήχο, εγώ σαν performer και εστιασμένη στον ήχο, μια και έχω ξεκινήσει με κλασικές παιδείες, με κλασική τραγουδίστρια, ειδικευμένη στη σύγχρονη μουσική και στις επιτελεστικές δράσεις, που
της performance, ας πούμε, όπως λέγονται στα αγγλικά. Παίρνω τις ιδέες της Χριστίνας και όλο αυτό που έχει δομήσει μετά από μια έρευνα 3 χρόνων, μια βαθιά έρευνα, και έρχομαι στο αρχαιολογικό μουσείο και δημιουργώ μία performance η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για το αρχαιολογικό μουσείο με τα ευρήματα του αρχαιολογικού μουσείου, συνομιλώ λοιπόν με την ιδέα που υπάρχει μέσα στην εγκαταστατική εγκατάσταση και χρησιμοποιώ αντικείμενα που υπάρχουν εκθέματα του μουσείου από τις υπαίθριες εκθέσεις του. Μάλιστα. Με αυτά συνομιλώ, είναι δοχεία, είναι δοχεία που μπορούν να δεχτούν λοιπόν νερό. Είναι αχρονολόγητα τα περισσότερα από αυτά που έχω διαλέξει να συνομιλήσουμε. Είναι 2 αρχαίοι πίσοι. Μια μαρμάρινη οστεοθήκη, ένα οθωμανικό λίθινο δοχείο και ένα γλυπτό, μια κατασκευή που έχω φτιάξει εγώ, που είναι η κρίνη του Ήρωνα. Ωραία. Η κρίνη του Ήρωνα που είναι, που σε αυτήν βασίζεται πλέον η τεχνολογία που ξεκινάει, που η ανθρώπινη διάνοια, πώς χειρίζεται το νερό και πώς μετά από αυτήν την κατασκευή και την εφεύρεση προχωράμε είτε στη δημιουργία συντριβανιών είτε στη δημιουργία έργων που φέρνουν το νερό στα σπίτια μας. Μάλιστα. Ωραία. Από αύριο λοιπόν στο Αρχαιολογικό Μουσείο, μέχρι πότε θα διαρκέσει? Η performance, τις οποίες κάνω εγώ, είναι στις 8.30 ώρα. Μπορεί κανείς να κλείσει τη θέση του στην ειδική πλατφόρμα του Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Mm-hmm. Και είναι στις 8.30 η ώρα το βράδυ. Διαρκεί περίπου μία ώρα. Η έκθεση είναι ανοιχτή στο κοινό για να μπορέσει να τη δει από τις 7.30 η ώρα. Και να συνδεθεί, ας πούμε, με τις ιδέες και μετά να παρακολουθήσει και την ομορφιά αυτή της έκθεσης. Γιατί η σύγχρονη τέχνη, τουλάχιστον και αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, είναι εγείρει ερωτήματα, αλλά μας ταξιδεύει κιόλας. Μας ταξιδεύει στη μνήμη μας, γιατί όλα είναι εστιασμένα τόσο στην έκθεση όσο και στις επιτελεστικές δράσεις, στην ενεργοποίηση της αίσθησης, ωραία, την ενεργοποίηση οπότε των πραγμάτων που έστω και σαν αναμνήσεις που έχουμε μέσα μας. Οπότε περισσότερα αύριο που εγκαινιάστη η έκθεση. Κυρία Παγκάλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία να έχετε. Καλή επιτυχία να έχετε. Πολύ. Και καλή σας μέρα. Μισό λεπτό. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης για την υποστήριξή τους και τη άψογη συνεργασία και εξαιρετικά γόνιμη συνομιλία που είχαμε με αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από το μουσείο. Είναι ένα εξαιρετικό μουσείο, στολίδι για την πόλη, πραγματικά κέντρο πολιτισμού. Είστε πάρα πολύ τυχεροί που έχετε ένα τέτοιο ενεργό μουσείο. Να είστε καλά. Και έτσι είναι. Ειδικά την κυρία Γκαδόλου, την διευθύντρια, και την Στυλιάνα Γαλινίκη που μας έχουν τόσο υποστηρίξει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παγκάλου. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά.